Κοσμοσυρωή μέσα στο Σαββατοκύριακο και ιδίως την Κυριακή στο κτίριο Αλέξανδρος Κουμουντούρος της Καλαμάτας, όπου διονεργούνται τα δωρεάν Rapid Test από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Στο σημείο προσήλθαν δεκάδε πολίτε, οι οποίοι αναγκάστηκαν να περιμένουν στην ουρά και μέσα στο κρύο, πολύ μάλιστα μαζί με τα παιδιά του για να κάνουν rapid test. Στο Αλέξανδρο Κουμουνδούρο βρέθηκαν δύο κλιμάκια το ΕΟΔΗ, τα οποία όμω σύμφωνα με του πολίτε δεν επαρκούν για να εξετάσουν τον κόσμο που έψευσε από το πρωί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μοναδικό για την Κυριακή σημείο δωρεάν COVID test από τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα, η ουρά έφτανε μέχρι το πεζοδρόμιο των ταξί και η μέση αναμονή ξεπερνούσε τα 40 λεπτά. Οι φωτογραφίε του Μεσίνια Live καταγράφουν την κατάσταση με κόσμο να περιμένει μαζί με τα παιδιά του στο κρύο για ένα rapid test λίγο μετά τι 2 το μεσημέρι τη Κυριακή. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τι ανακοινώσει τη περιφέρεια ενίσχυσε με τρει νοσηλευτέ πριν 10 μέρε στα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Το μέγαρο χορού, στο οποίο διεξάγονται καθημερινά δωρεάν rapid test αποκλειστικά για μαθητέ και εκπαιδευτικού, δεν λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται όλο ο κόσμο στο Κουμουρδούρο, που είναι και το μοναδικό σημείο COVID του ΕΟΔΗ την Κυριακή στην Καλαμάτα. Αποτέλεσμα συνοστισμό και ταλαιπωρία μέσα στο κρύο. Όπω το επισημαίνουν γονεί, με δεδομένο ότι πλέον τα κρούσματα στα σχολεία τη Μεσσηνία είναι σε εβδομαδιαία βάση εκατοντάδε, η κατάσταση επιβάλλει άμεσα να ενισχυθεί το συγκεκριμένο σημείο COVID με ακόμα ένα κλιμάκιο τουλάχιστον, κυρίω όμω θα πρέπει να ανοίγει και το μέγαρο χορού καλαμάτα, τουλάχιστον τι Κυριακέ, εξυπηρετώντα μαθητέ για να αποφεύγονται τέτοιε εικόνε που δεν τιμούν κανέναν και ταλαιπωρούν του πολίτε.